το ακούσαμε και αυτό εδώ. Δεν θα παγώσουν και δεν θα πεθάνουν στα δικά μας σύνορα, αλλά στον άλλον. Το θέμα είναι σε ποιανόν τα σύνορα και το χώμα θα πεθάνουν οι άνθρωποι ή αν θα πεθάνουν. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λοιπόν αυτήν την ώρα στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία είναι αποτέλεσμα του πολιτικού αδιεξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό. Η εργαλειοποίηση των προσφύγων από το καθεστώς της Λευκορωσίας από τη μια ταυτίζεται πλήρως με την αδιέξοδη πολιτική των Βρυξελών με το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φρούριο. Τα ζούμε στην Ελλάδα. Όπως άλλωστε γίνεται και στην περίπτωση της άθλιας πολιτικής του Ερντογάν. Εδώ έχουμε όμως και έναν κακό ακόμα παράγοντα, την κυβέρνηση της Πολωνίας. Και στις δύο περιπτώσεις, όπως και στις κρίσεις που δημιουργούνται καθημερινά στα σύνορα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στη Σλοβενία, Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, δικαιώνουν την απόφασή μας να είμαστε απέναντι και αντίθετοι σε αυτή την ασκούμενη πολιτική. Και άκουσα και αυτό, να τους γυρίσουμε πίσω. Πού θα τους γυρίσουμε, τους Αφγανούς στους Ταλιμπάν και τους Κούρδους στον Ερντογάν? Θα γίνει εξ αποστάσεως και βγάλαμε εξ αποστάσεως το συμπέρασμα ότι αυτοί δεν δικαιούνται άσυλο εδώ, από την ζεστή αίθουσα των Βρυξελών? Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε εμείς. Νόμιμες οδούς, ασφαλείς διάβλους στα εξωτερικά σύνορα λοιπόν είναι η πρότασή μας. Σύνομες διαδικασίες εξέταση ασύλου και άμεση παροχή βοήθειας τώρα στους ανθρώπους. Αδιαφορώ σε ποια σύνορα είναι. Από εδώ ή από εκεί.